Δραματικές στιγμές εκτελήθηκαν εν κινήσει σε ασθενοφόρο όταν σκίστηκε το λάστιχο και ενώ μετέφερε διασωληνωμένο νεογέννητο από τον Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο. Ο οδηγός κατάφερε να κινητοποιήσει το όχημα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, με το μωρό και τους γιατρούς να μεταφέρονται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με άλλο ασθενοφόρο. Είχαμε μια κλήση για διακομιδή ενός νεογνού από τον Άγιο Νικόλαο για το Ηράκλειο. Το ασθενοφόρο παρέλαβε κανονικά μαζί με συνοδεία δύο γιατρών. Στο 27ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου, ξαφνικά έσκασε το λάστιχο. Ευτυχώς δεν υπήρχε μεγάλη ταχύτητα στο ασθενοφόρο. Κατάφερε να τον κινητοποιήσει ο συνάδελφος. Άκουσε ένα τρέμολο, μου είπε, στο αυτοκίνητο. Κατάλαβε μέσα ότι κάτι συμβαίνει και προσπάθησε να χαμηλώσει την ταχύτητα και να κόψει. Το γεγονός σκόρπισε ανησυχία στις τάξεις του ΕΚΑΒ, με τον πρόεδρο των εργαζομένων να ζητά από το τεχνικό επιμελητήριο να διερευνηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές αλλά και ποιότητα των συγκεκριμένων κινεστικών ελαστικών. Από την έρευνα που έχει μέχρι τώρα, φαίνεται ότι ήταν μέσα στις τεχνικές προδιαγραφές το ελαστικό αυτό, ότι πληρούσε τις ημερομηνίες. Έσκασε όμως, και αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα αφήσουμε αυτή τη στιγμή έτσι. Έχουμε καταφύγει στο Τεχνικό Επιμελητήριο, έχουμε ζητήσει πραγματογνωμοσύνη για το ελαστικό. Ήδη σήμερα το πρωί μίλησα και με τον υπεύθυνο που έχει ορίσει το Επιμελητήριο. Θα το διερευνήσουμε, να δούμε αν πρόκειται για μια παρτίδα, αν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αν ήταν φθορά στο λάστιχο. Ποιος τέλος πάντων έχει την ευθύνη και συνέβη αυτό. Το ασθενοφόρο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα λόγω του επίγοντος και χάρη στην ψυχραιμία του οδηγού αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Ωστόσο, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε πάρει δυσάρεστη τροπή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες και σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες. Το δημόσιο γενικά, κάθε υπηρεσία βγάζει τεχνικές προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κλειστές προσφορές, καταθέτονται προσφορές μέσα στις ορισμένες ημερομηνίες που βάζουν. Μετά που ανοίγουν οι προσφορές, συνήθως το δημόσιο διαλέγει και τη φθηνότερη προσφορά. Συνήθως. Αυτό ξέρω τουλάχιστον εγώ, αυτό ξέρουν και οι υπόλοιποι. Τώρα, όσο πιο φθηνό, εντάξει, ο καθένας, αυτό η παροιμία που λένε ότι παίρνεις, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις, κατά έναν τρόπο ισχύει. Έτσι. Αλλά οπωσδήποτε, ένα λάστιχο χαμηλότερης ποιότητας έχει διαφορετική συμπεριφορά. Και σαν οδική συμπεριφορά στο δρόμο και σαν ένα φρενάρισμα και στη βροχή. Προέχει η ασφάλεια των ασθενών, των γιατρών και των εργαζομένων, δηλώνει ο Νίκος Καλογιαννάκης, ο οποίος παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα των ελαστικών στα ασθενοφόρα. Και θα βρούμε την αιτία και θα εξαρτάται το αποτέλεσμα, θα κινηθούμε και ανάλογα. Πρωτεύων είναι η ασφάλειά μας. Αν δεν πάει το ασθενοφόρο και δεν πάμε εμείς, δεν πάει ούτε ο ασθενής. Άρα λοιπόν, το βασικότερο απ' όλα είναι αυτό. Όταν το αυτοκίνητο δεν είναι σε κατάσταση να μπει στον δρόμο, δεν θα μπει. Αυτό είναι ξεκάθαρη στάση του σωματείου.